ότι η στόχευση της περιφέρειας Κρήτης είναι να μην χαθεί από το ΕΣΠΑ, τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων ή το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε ευρώ, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με την έναρξη του νέου έτους. Μεσούσης της πανδημίας και της ανάγκης για ασφάλεια, ο κ. Αρναουτάκης δήλωσε ότι ήδη η Περιφέρεια Κρήτης με 100 έτοιμες μελέτες είναι έτοιμη να προχωρήσει ώστε μέσα στο 2022, αλλά συνολικά στην επόμενη διετία, να υπάρξει ουσιαστική παραγωγή έργων. Έχουμε προχωρήσει στη χρηματοδότηση 100 περίπου μελετών για να μπορούμε να έχουμε έτοιμα έργα την επόμενη διετία και να μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ ή σε τομεακά προγράμματα των Υπουργείων ή στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό που χρειάζεται από όλους τους φορείς που υλοποιούν προγράμματα είναι οι μελέτες. Από τα κεντρικά σημεία του σχεδιασμού είναι τα εκατοντάδες σημεία αποκατάστασης και βελτίωσης των οδικών αξώνων της Κρήτης. Ήδη τρέχει η οδική ασφάλεια, ένα έργο 35 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά το επαρχιακό δίκτυο και είναι 452 σημεία σε όλη την Κρήτη. Αυτό θα ολοκληρωθεί τέλος του 2022. Όμως, επειδή δεν πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει και να ξεκινήσουμε άλλη μελέτη, μέσα στο Φεβρουάριο θα είναι άλλα 450 σημεία σε όλο το νησί, πάλι περίπου 30 με 35 εκατομμύρια προϋπολογισμός, ούτως ώστε να ξεκινήσει και αυτό το έργο με σύμβαση μέσα στο 2022. Βασικός στόχος της περιφέρειας για το 2022 είναι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα προγραμματική περίοδος μέχρι το 2023 με το μέγιστο δυνατό όφελος για το νησί και παράλληλα να προετοιμαστεί κατάλληλα η νέα προγραμματική περίοδος με μελέτες ώστε να υλοποιηθούν πολλά και σημαντικά έργα στο νησί μέχρι το 2030. Μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου θα έχουμε πάρει 54 μηχανικούς, τοπογράφους, τεχνικούς, ούτως ώστε να ενισχύσουν τις υπηρεσίες μας σε όλη την Κρήτη. Αυτό κάνουν και αρκετοί δήμοι, ξεκινούμε σιγά σιγά, εκτιμούμε ότι μέσα στο 2022 μπορεί να ξεπεράσουμε το νούμερο των 100 μηχανικών, οι οποίοι θα έρθουν και στους δήμους και στις περιφέρειες. Επιπλέον, μέσα στο 2022, αναμένεται, όπως είπε ο Σταύρος Αρναουτάκης, να δρομολογηθούν μια σειρά έργων, όπως είναι σχολεία, έργα ίδρυυσης, αλλά και έργα στην έρευνα και την καινοτομία, μαζί με τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα του νησιού, με βασικό στόχο να δημιουργηθεί κόμβος καινοτομίας στο νησί και να υπάρξει σύγκληση ιδιωτών και πανεπιστημίων και η γνώση να συνδεθεί με την πραγματική οικονομία. Η δουλειά η οποία γίνεται στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα να πάει στην πραγματική οικονομία και η αρχιτεκτονική μας στηρίζεται πάνω στους άξονες του πρωτογενή τομέα, αγροδιατροφικός τομέας, στον τομέα του τουρισμού, πολιτισμού, στην έξυπνη εξειδίκευση. Η δουλειά η οποία γίνεται στα πανεπιστήμια μας να πάει στην πραγματική οικονομία του νησιού.